68 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, Ιώτα Α κεφάλαιο και 39 εδάφιο. Ιώτα Α 39. Και ούτι πάντες οι ήρωες της πίστεως της Παλαιάς Διαθήκης, και ούτε πάντες, αν και έλαβον καλή μαρτυρία δια της πίστεως, δεν επίλαυσαν όμως την επαγγελία, διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερον τι περί ημών, δια να μη λάβωση την τελειότητα χωρίς ημών. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχομεν μεθ' υπομονής των προκείμενων εις εμάς αγώνα. Αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερεν σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνην και εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστητε τον υπομείνοντα υπό των αμαρτωλών τι αυτήν αντιλογίαν εις αυτόν, δια να μην αποκάμετε χαυνούμενη κατά της ψυχάς σας. Δεν αντιστάθετε έτι μέχρι αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας, και ελισμονήσατε την ουθεσίαν ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς λέγουσα, Ιέ μου μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού, διότι όντι να αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα Υιόν τον οποίον παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδείαν, ο Θεός φέρετε προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τι Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ? Εάν όμως είστε χωρίς παιδείαν, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί. Έπειτα τους μεν κατά σάρκας, πατέρας ημών ήχομεν παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς. Δε θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον Πατέρα των Πνευμάτων και ζήσει? Διότι εκείνη μεν προς ο λίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσκεια αυτών, ο δε προς τον συμφέρον ημών δια να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα δε παιδεία, προς μεν το παρόν δε φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεγαυνωμένα σχήρας και τα παραλελειμμένα γόνατα. Και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς, δια να μη εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δι' των Κύριων. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφιούσα φέρει ενόχλησιν και διατάφτης μη ανθώσει πολλήν. Μήπως είναι της πόρνος η βέβυλος, καθώς ο Ισάφ ως της δια μία βρόσιν επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρετε ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία να παιδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησεν αυτήν με τα δακρύων. Διότι δεν προσήλθεται εις όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ, και ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων και εισάλπικος ήχων και φωνήν λόγων, την οποίαν ακούσαντες παρεκάλεσαν να μη λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφεραν το προστατόμενον, και ζώων αν εγγύσει το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατά το ξευθεί. Και τόσον φοβερόν ήτο το φαινόμενον, ώστε ο Μωυσής είπε κατάφοβος είμαι και έντρομος. Αλλά προσήλθετε εις όρος Ιών και εις πόλην Θεού ζώντος την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ήτην εσέλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκην μεσίτην Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Προσέχετε μη καταφρονήσετε τον λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσαντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς αν αποστραφόμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνή την γη εσάλευσε τότε,
Τώρα δε είπε σχέθη λέγον έτι άπαξ. Εγώ σύω ουχή μόνον την γήν αλλά και των ουρανών. Το δε έτι άπαξ δειλή των σαλευωμένων την μετάθεση ενό χειροποιήτων διαναμείνωση τα μη σαλευόμενα δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον ας κρατώμεν την χάριν δια της οποίας λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών με εδώ και εσβλάβιαν διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Αυτή είναι η αλήθεια αδερφοί, ότι είμαστε περικυκλωμένοι από ένα νέφος μαρτύρων που είναι δοσμένη μέσα από το Λόγο του Θεού για όλους μας προς παράδειγμα. Παραδείγματα για όλους μας. Παραδείγματα ταλαιπωρίας, δοκιμασίας, θυσίας και μάλιστα άνθρωποι που μόνο δια της πίστεως χωρίς τη χάρη, χωρίς το Χριστό, χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου υπέστησαν, υπέμειναν, εδοκιμάστησαν και ο Θεός τους εδόξασε. Αυτοί λοιπόν είναι τα παραδείγματά μας, οι οποίοι αν και έλαβαν καλήν μαρτυρίαν δια της πίστεως που είχαν, δεν την απέλαυσαν όμως, γιατί ο Θεός έκανε χάρη και προέβλεψε κάτι καλύτερο για μας, ώστε την τελειότητα να μην τη λάβουν αυτοί χωρίς εμάς. Για σκεφτείτε αδερφοί, να μας συγκρίνει ο Θεός με το Δαβίδ, με το Δανιήλ, με τον Γεδεών, με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και να μας λέει ότι αυτούς όλους τους έδωσα μέσα από το λόγο μου για παραδείγματα σε εσάς. Πρώτον και δεύτερον να μας λέει ότι για εσάς προέβλεψα κάτι πολύ καλύτερο. Και τρίτον να το βλέπουμε στη ζωή μας το πολύ καλύτερο. Να βλέπουμε ανάμεσά μας τον Χριστό. Να βλέπουμε τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Να γεμίζει την εκκλησία του. Τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Γι' αυτό λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τέτοιο μεγάλο νέφος μαρτύρων, ο Λόγος του Θεού μας λέει να απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία, γιατί έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα. Έναν αγώνα που πρέπει να τρέχουμε. Έναν αγώνα καλό, κοπιαστικό, ταλαιπωρίας, τον οποίο όμως πρέπει να τρέχουμε. Κανένας αθλητής που τρέχει δεν κουβαλάει μαζί του μπουφάν για να μην κρυώσει, νερό για να μην διψάσει, ψωμί για να μην πεινάσει, παλτό, μπότες, κουστούμι, γραβάτα, αλλά ντυμένος όσο γίνεται πιο ελευθερία για να μπορεί να αντέξει. Δηλαδή τα έχει πετάξει όλα. Όλα αυτά που του προσφέρει ο κόσμος τα έχει πετάξει για να τερματίσει, για να στεφανωθεί. Ας απορρίψουμε λοιπόν σήμερα κάθε βάρος που βαραίνει την ψυχή μας. Κάθε θλίψη, κάθε παράπονο που βαραίνει την καρδιά μας. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Γιατί αν δεν το απορρίψουμε δεν θα φτάσουμε. Δεν θα τελειώσουμε. Δεν θα στεφανωθούμε. Δεν τρέχει με βάρος ο χριστιανός, αλλά το αφήνει στα πόδια του Χριστού. Το απορρίπτει από πάνω του, το διώχνει, γιατί θέλει να φτάσει.
δεν θέλει να μείνει στο δρόμο. Παν βάρος, παν βάρος, κάθε βάρος. Εφόσον υπάρχει ο σταυρός του Γολγοθά, εφόσον υπάρχει το ταμείο σου, εφόσον υπάρχει ο Χριστός και το αίμα του, δεν δικαιολογείται να κουβαράς τα βάρη που σου βάζει ο διάβολος και ο κόσμος και οι επιθυμίες σου και η καρδιά σου και η αμαρτία σου και η σκέψη σου και οι διαλογισμούς σου. Μας προσκαλεί να τα απορρίψουμε, να τα πάμε στον Χριστό, να τα αφήσουμε και να απορρίψουμε και αυτή την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει και μας περιπλέκει και μας δένει, όποια και να είναι αυτή. Γιατί μόνο τότε μπορούμε να τρέχουμε με υπομονή τον προκείμενο εις εμάς αγώνα, βλέποντας και παραδειγματιζόμενοι τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεώς μας, τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος αντί να απολαμβάνει τη χαρά του ουρανού, υπέφερε σταυρών, καταφρόνησε την αισχύνη, γι' αυτό και δόθη σε αυτόν το υπερπάνω όνομα και κάθισεν στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αυτός είναι το παράδειγμά μας. Αυτός είναι ο αρχηγός μας και αυτός που είναι που θα μας βοηθήσει να τελειώσουμε. Και αυτός τα εγκατέλειψε όλα. Όλα. Στο μυαλό του τι είχε? Την αρπαγή της Εκκλησίας. Στο μυαλό του τι είχε? Έναν λαό ένδοξο στον ουρανό να βασιλεύει μαζί με αυτόν. Στο μυαλό του τι είχε? Πρωτότοκος αδελφός μεταξύ πρωτοτόκων της Εκκλησίας. Αυτό είχε στο μυαλό του. Το τέλος. Το τέλος της υποθέσεως. Ο ουρανός ο άδειος, τα οικήματα που έφτιαξε ο πατέρας μου, που δεν είναι καλό να είναι μόνος, αλλά πρέπει να υπάρχει όμοιοι με αυτόν. Πρέπει νύμφη, πρέπει να παντρευτώ. Πρέπει να οικοδομήσω εκκλησία Αγία. Πρέπει να δημιουργήσω την ύμφη μου, πρέπει να την παραλάβω, πρέπει να γεμίσει ο ουρανός με Υιούς Θεού. Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αυτό είναι το τέλος της υποθέσεως. Και αν το τέλος της υποθέσεως για τον Χριστό είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, για σένα τι μπορεί να είναι άλλο, αδερφέ? Για μένα, για μας, τι άλλο μπορεί να είναι? Και τι έκανε? Απέρριψε παν βάρος δόξης. Το απέρριψε, το έβγαλε. Έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, ταπεινώθηκε, πήρε το σχήμα του ανθρώπου και αποφάσισε να είναι υπάκουος στον πατέρα τον ουράνιο. Αυτό θα με σώσει, αυτό θα με πάει στον ουρανό. Να είμαι υποτεταγμένος στο λόγο του πατέρα μου, στο λόγο τον αιώνιο. Ώστε υποτεταγμένος όν στο λόγο του πατέρα μου, τα έργα μου να μην τα κάνω εγώ, αλλά ο πατέρας μου. Και αυτό θέλει από μας. Όπως σε μένα απέστειλε ο πατέρας και απέρριψα παν βάρος δόξης, και εσείς για να σας αποστείλω απαρνηθείτε τον εαυτό σας. Και όπως εγώ πήρα το σταυρό μου και ανέβηκα πάνω στο Γολγοθά, πάρτε και εσείς το σταυρό σας. Και όπως εγώ ακολούθησα τον πατέρα μου, τα λόγια του, ακολουθήστε και εσείς εμένα. Αν θέλετε να καθίσετε με τεμού στο θρόνο μου, όπως εγώ κάθισα στο θρόνο του πατέρα μου. Αδερφοί, το θέλουμε? Το θέλουμε? Θέλουμε τίποτα άλλο? Υπάρχει κάτι άλλο που να μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε? Μόνο αυτό θέλω, από το να καθίσω μαζί σας, μαζί με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με τα εγγόνια μου, όλα μου τα αδέρφια, εδώ, εκεί, παντού, σε όλη την οικουμένη, να καθίσουμε όλοι μαζί στο θρόνο του Χριστού,
όπως εκάθισε ο Χριστός στο θρόνο του Πατέρα Του, τι άλλο να θέλουμε? Εάν λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα, συλλογιστείτε τον υπομένοντα Ιησού Χριστόν υπό τον αμαρτωλόν τέτοια εχθρότητα στον εαυτό του, αντιλογία. Συλλογιστείτε τι αντιλογία, τι εχθρότητα υπέμεινε από τους αμαρτωλούς. Και πάσα ανομία είναι αμαρτία. Από τους ανόμους. Και πάσα αδικία είναι αμαρτία. Και από τους αδίκους. Υπέμεινε για τον εαυτό του και δεν απέκαμε, χάνοντας το θάρρος του. Γι' αυτό και εσείς μην αποκάμετε, χάνοντας το θάρρος σας στις ψυχές σας. Εδώ που τα λέμε, τους λέει, προφητεύοντας το μέλλον, δεν αντιστάθητε έτη ακόμη μέχρι θανάτου, θα έρθει και αυτό. Δεν αντιστάθητε ακόμη μέχρι θανάτου αγωνιζόμενοι εναντίον της αμαρτίας. Και αν και δεν αντιστάθητε μέχρι θανάτου, ξεχάσατε. Ξεχάσατε το λόγο της νουθεσίας, που λέει: Υιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη την περιφρονείς, ούτε να χάνεις το θάρρος σου όταν σε ελέγχει ο Κύριος. Όταν μας ελέγχει ο Λόγος του Θεού, μην χάνουμε το θάρρος μας. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, ούτε ο έλεγχος, ούτε η παιδεία τιμωρία. Είναι ευλογία. Είναι χάρις. Είναι σκάψιμο, είναι κλάδεμα. Είναι όργωμα. Γι' αυτό απέρριψε παν βάρος, για να μπορείς να τρέξεις. Μη σκέφτεσαι και λες: το παράπονό μου εκχαίω, πως κατάντησα μόνος μου σαν ερημικός πελεκάνος, σαν κουκουβάγια στην έρημο, πως κατάντησα, Κύριε, η ψυχή μου διελήθη, το σώμα μου έλειωσε. Μη τα λες αυτά. Πες δόξα, Κύριε, και περίμενε να δεις τι θα κάνει ο Θεός. Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να σπείρει ο Χριστός σε πατημένη γη, γιατί θα πάει τζάμπα ο σπόρος του. Δεν μπορεί να σπείρει ο γεωργός γη που δεν την έχει οργώσει, γιατί θα πάει τζάμπα ο σπόρος του και είναι πολύτιμος. Πρέπει να οργώσει. Πρέπει να καθαρίσει. Πρέπει να αφαιρέσει πέτρες. Ζυζάνια. Πρέπει να γίνουν αυτά. Γι' αυτό μην απογοητεύεσαι, μην αποκάμεις, μην αθυμείς. Γιατί όποιον αγαπάει ο Κύριος παιδεύει. Όποιον δεν αγαπάει τον αφήνει, τι θα τον κάνει? Είναι άχρηστο αυτό το χωράφι. Θα ασχοληθώ τώρα, είναι άμμος, είναι έρημος. Τι να πάω να σκάψω? Είναι έρημος, δεν πιάνει τίποτα. Είναι κόσμος. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Όποιον αγαπάει ο Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει κάθε έναν τον οποίον παραδέχεται. Και η μαστίγωση αυτή δεν είναι ποινή, τιμωρία. Είναι όργωμα, σκάψιμο. Δεν τον μαστιγώσανε στους Φιλίππους τον Παύλο για να τον τιμωρήσει ο Θεός, αλλά για να δημιουργηθεί η Εκκλησία των Φιλιππισίων. Και ο Παύλος είπε: δόξα, Κύριε, μα έφαγες ξύλο, δόξα, Κύριε. Και θυμότανε με χαρά την Εκκλησία των Φιλιππισίων. Εάν λοιπόν, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, εάν υπομένετε την παιδεία, τότε ο Θεός θα φέρετε προς εσάς ως προς Υιούς. Αν υπομένετε την παιδεία. Δεν υπομένεις την παιδεία, πετάς το σταυρό σου.
Δεν απαρνείσαι τον εαυτό σου, δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό. Θα πας άλλο δρόμο. Άλλο δρόμο θα ακολουθήσεις. Σήμερα να πούμε, Κύριε, βοήθα μας να υπομένουμε την παιδεία σου. Αν υπομένετε την παιδεία, τότε ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Γιατί ποιος είναι ο γιος τον οποίον δεν παιδεύει ο πατέρας του ο γήινος, για να καταλάβετε. Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, γιατί δεν υπομένετε την παιδεία του Θεού, της οποίας όλοι οι Άγιοι του άνθρωποι του Θεού έγιναν μέτοχοι, τότε εσείς μόνοι σας βγάζετε τον εαυτό σας έξω από τη χάρη του Θεού, από τη χάρη του Θεού προς τα παιδιά του. Βγάζετε τον εαυτό σας έξω από την υιοθεσία. Βγάζετε τον εαυτό σας έξω από την παρουσία του Θεού. Γιατί αν υποτασσόμεθα στον πατέρα μας, το γήινο, στους γονείς μας, πόσο περισσότερο πρέπει να υποταχθούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για μας χαρίσει ζωή και αυτή η εναφθονία στη γη αυτή και κληρονομιά, ζωή αιώνιος στον ουρανό. Πολύ σοβαρά πράγματα, αδερφοί, λέει ο Λόγος του Θεού. Ή είσαι Υιός ή δεν είσαι. Και αν είσαι Υιός, υπομένεις την παιδεία. Αν δεν υπομένεις την παιδεία, δεν είσαι Υιός Θεού. Δεν είσαι παιδί Θεού. Τζάμπα έρχεσαι. Να μην πούμε τζάμπα, γιατί περιμένει ο Θεός να καταλάβουμε. Και σήμερα φροντίζει να καταλάβουμε. Να μην εκχαίουμε το παράπονό μας, να μην παραπονιόμαστε στο Θεό, σαν να μας κάνει κακό στη ζωή μας, σαν να μας ξέχασε, σαν να μας αποδοκίμασε. Διόρθωση θέλουμε. Και τι διορθώνει? Τα δικά μας λάθη. Διόρθωση θέλουμε. Και τι διορθώνει? Την καρδιά μας, τη ζωή μας, τις αποφάσεις μας, την πορεία μας, το περπάτημά μας. Μας διορθώνει. Και μας διορθώνει προς το συμφέρον μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητός του. Αυτό είναι η επιθυμία του. Να μας κάνει συμμέτοχους στην αγιότητά του. Να γίνουμε αγίοι όπως αυτός είναι άγιος. Γιατί με πίκρα στην καρδιά άγιοι δεν γινόμαστε. Πρέπει να τη βγάλει. Με επιθυμίες άγιοι δεν γινόμαστε. Πρέπει να τη βγάλει. Και πώς θα τη βγάλει? Με την παιδεία. Δεν έχει άλλο τρόπο. Πρέπει να βγάλει τις πέτρες από μέσα. Και όσο αντιστέκεσαι στην παιδεία του Θεού, τόσο πιο πολύ θα συνεχίζεται και πιο επώδυνη θα γίνεται για σένα. Γιατί σε αγαπάει ο Θεός. Ο μόνος τρόπος να σταματήσει παιδεία είναι να εγκαταλείψει το Θεό. Όσο επικαλείσαι το όνομα του Χριστού και φωνάζεις τον Θεό Πατέρα, τόσο θα αγωνίζεται με την παιδεία να καθαρίσει τα λάθη σου, τις αδυναμίες σου, τα προβλήματά σου. Και η παιδεία, μην νομίσουμε, αδερφοί, ότι είναι πρόξενος χαράς. Μην το φανταστούμε ποτέ. Δεν κηρύττει ο Θεός Ευαγγέλιο απόλαυσης, καλοπέρασης. Δεν μας προτρέπει να αφήσουμε τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό και να εισέλθουμε στη φαρδιά πύλη και στην ευρύχωρη οδό. Αντίθετα μας τα λέει. Αφήστε τη φαρδιά πύλη. Εισέλθετε με αγώνα τη στενή πύλη. Αυτή όμως οδηγεί στον ουρανό. Η παιδεία λοιπόν, όταν την αποδεχτούμε και ο Θεός μας αποδέχεται σαν γνήσια τέκνα του, τότε θα έχουμε την καρποφορία που θέλει. Ειρήνη και δικαιοσύνη.
Σε εμάς είναι. Ή θα πάω στο φροντιστήριο και θα διαβάσω και θα ξενυχτήσω και θα μπω στο πανεπιστήμιο, ή θα πάω να παίζω ποδόσφαιρο και βόλεϊ και μπάσκετ και δεν θα μπω ποτέ στο πανεπιστήμιο. Είναι απόφαση. Το μεγαλύτερο σχολείο του ανθρώπου είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε βιβλικά κολέγια και βιβλικά σχολεία και θεολογικές σχολές και πανεπιστήμια. Γιατί? Γιατί δάσκαλος μας είναι ο Χριστός. Γιατί είμαστε διδαχτοί του Πνεύματος του Αγίου. Όταν μπαίνουμε μέσα δεν ξέρουμε τίποτα. Σε λίγο όμως τι γίνεται? Μη μου πείτε, αδερφοί, ότι σπουδάζετε εσείς θεολογία και τα μάθατε. Το ωραιότερο σχολείο, αλλά και σε θεωρητική κατάρτιση, δυστυχώς και σε πρακτική κατάρτιση, είναι η παρουσία του Θεού. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αλλά είναι και νοσοκομείο. Θεραπεύει σώμα, ψυχή και πνεύμα. Αλλά είναι και στρατόπεδο, αδερφοί. Αγίων. Και δημιουργεί στρατιώτες. Καλούς στρατιώτες. Αλλά είναι και στίβος. Συναγωνιζόμενοι στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δημιουργεί αθλητές που τρέχουνε τον προκείμενο αγώνα και νομίμως τρέχουνε για να στεφανωθούνε. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν προσήλθαμε εμείς σε όρος ψηλαφόμενο και καιόμενο, σε όρος γήινο, ανθρώπινο, αλλά προσήλθαμε εις όρος Σιών, εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιαν Ιερουσαλήμ, εις μυριάδας αγγέλων. Μυριάδες άγγελοι μας περιφρουρούνε, γιατί κύκλο των φοβουμένων στρατοπεδεύει άγγελος με το στράτευμά του. Σε εκκλησία μυριάδων αγγέλων, καταγεγραμμένων πρωτοτόκων εν της ουρανής, εις Θεόν Κρητήν πάντων, εις πνεύματα δικαίων, οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα με την αναγέννηση. Άλλαξαν τα πάντα, αλλά πρέπει να διατηρηθεί η τελειότητα με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Και εις νέας διαθήκη μεσίτην, Ιησούν Χριστόν τον Κύριον, και το αίμα όχι των ταύρων και των τράγων και των προβάτων, αλλά αίμα καθαρισμού του Ιησού Χριστού, που λαλεί καλύτερα παρά το Άβελ. Σήμερα ήρθαμε εδώ, αλλά είμαστε Εκκλησία πρωτοτόκων, όρος Σιών, πόλης του Θεού του Ζώντος, Νέα Ιερουσαλήμ. Και αυτό δεν το λέμε ο ένας τον άλλον. Αυτό μας το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Σήμερα προσήλθαμε, μπήκαμε από την πόρτα εκείνη, προσήλθαμε στο όρο Σιών, που όταν το οικοδομήσει, τότε θα φανεί εν δόξη. Ποιο είναι το όρο Σιών? Εσείς, εμείς είμαστε το όρο Σιών. Δεν είναι τα ντουβάρια αυτά. Δεν είναι το κτίριο. Εμείς είμαστε το όρος Σιών. Εμείς είμαστε η πόλη του Θεού του Ζώντος, η εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Γι' αυτό διδάσκαλοι μας δεν είναι θεολόγοι, ούτε καθηγητές, ούτε διδάσκαλοι. Εμείς πάντες είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Και το λέμε εκ πείρας, γιατί οι εμπειρίες μας αποδεικνύουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού.
Και ο Λόγος του Θεού βεβαιώνει τις αληθινές πνευματικές εμπειρίες μας. Ό,τι ζούμε το βλέπουμε, το διαβάζουμε. Και ό,τι διαβάζουμε το ζούμε. Δεν ζούμε ό,τι φανταζόμαστε, ό,τι υπολογίζουμε. Ζούμε ό,τι διαβάζουμε. Και αυτό που διαβάζουμε ο Θεός το κάνει ζωή. Και αλήθεια στην προσωπική μας ζωή. Δεν είμαστε μια εκκλησία θεωρητικών σπουδών. Είμαστε η εκκλησία του Θεού. Που το Πνεύμα το Άγιο κινείται ελεύθερα και ο Ιησούς Χριστός σώζει και δοξάζει το όνομά Του το Άγιο. Δεν είμαστε σέκτα, μια μυστική οργάνωση που μαζευόμαστε εδώ και κουβεντιάζουμε μεταξύ μας. Όλα είναι φανερά. Η είσοδος είναι ελευθέρα. Και η απόδειξη ότι δεν είμαστε σέκτα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός εργάζεται ανάμεσά μας. Αναγεννάει, βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, σώζει, θεραπεύει. Και σήμερα θέλουμε να μας θεραπεύσει όλους, αδερφοί. Όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Όχι γιατί είμαστε σπουδαίοι. Αχρίοι δούλοι είμαστε. Άθλοι, ουτιδανοί, τυποτένοι. Αλλά αγαπάμε τον Χριστό. Αγαπήσαμε τον Χριστό. Όμως γνωρίζουμε ότι πρώτος αυτός μας αγάπησε. Γνωρίζουμε ότι κανένας μας δεν ήρθε εδώ από μόνος του. Και γνωρίζουμε ότι αν δεν μας χαρίσει ο Θεός στη ζωή μας πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, καρδιά συντετριμένου ανθρώπου και ένα τρέμενο στο λόγο του, όλα θα τα χάσουμε. Γιατί δεν είναι δικά μας. Είναι η χάρις του Θεού, η σωτήριος που μας διδάσκει. Γι' αυτό ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλληλημένα γόνατα. Βλέπεις έναν άνθρωπο που προχωράει και έχει αποκάμει. Τα χέρια του έχουν πέσει, τα γόνατά του τρέμουνε. «Ει», φωνάζει ο Χριστός, «δεν είσαι μόνος σου. Ζήτησε από τον Χριστό χάρη και δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο. Στάσου ορθός και πρόσεξε να κάμεις στους πόδας οφθίας οδούς, γιατί έρχονται κι άλλοι από πίσω να περπατήσουν ελεύθερα. Έρχεται η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα αδέρφια σου, τα εγγόνια σου. Εσύ θα φτιάξεις το μονοπάτι στην οικογένειά σου. Εσύ ο άντρας, ο πατέρας θα φτιάξεις το μονοπάτι για να μπορέσουν να ακολουθήσουν η γυναίκα σου, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου σε έναν δρόμο ετοιμασμένο από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω με σένα, που δεν έχεις και χαυνομένα σχήρας και παραλληλημένα γόνατα, ώστε το χολό που ακολουθεί να μην σκοντάψει αλλά να θεραπευθεί. Έχεις την ευθύνη της θεραπείας της γυναίκας σου και των παιδιών σου. Εσύ, σε σένα έδωσε την εξουσία ο Θεός, αδελφέ. Έχεις ευθύνη, γυναίκα, για τις κόρες σου και για τους γιους σου. Σε σένα έδωσε την εξουσία. Και όπως απέστειλε ο Θεός τον Ιησούν Χριστόν σε σένα, έτσι και ο Χριστός στέλνει εσένα στην οικογένειά σου, αδελφέ, και στα παιδιά σου, μητέρα. Και στην εκκλησία, αδελφέ μου, για να φτιάξεις ένα δρόμο που δεν θα εκτραπεί το χολόν αλλά θα θεραπευθεί το χολόν, για να κηρύξεις στη Σιών το όνομα του Κυρίου, στην οικογένειά σου το όνομα του Κυρίου και τη δόξα του μέσα στη ζωή σου, ώστε όταν θα συναχθούν οι λαοί και οι βασιλείς να δουλεύουν τον Κύριο, να γίνεται εις δόξα και έπαινο Θεού Πατρός. Γι' αυτό ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου κανείς δεν θα δει το Θεό. Πώς όμως, πώς ζητάω ειρήνη
και αγιασμό, χωρίς το οποίο δεν θα δω το Θεό. Πώς? Πρώτον, παρατηρούντες, μήπως υστερείτε της από τη χάριτος του Θεού που διδάσκει μας να αρνηθόμεν την ασέβεια και τα σκοσμικά επιθυμίας και να ζώμεν σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός στον παρόντα αυτό αιώνα, επιποθούντες, αγαπώντας την επιφάνεια του Κυρίου μας και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Δεν έρχεται ως δια μαγείας η ειρήνη μετά πάντων και ο αγιασμός. Έρχεται πρώτον να καθώς παρατηρείς, να μη στερείσαι τη χάρη του Θεού που σε διδάσκει. Δεύτερον, μην τυχόν και ρίζα πικρίας αναφιούσα φέρει ενόχληση και δι' αυτής μολυνθώσει πολλούς. Μολυνθώσει πολύ, μη ανθώσει πολύ. Μην αφήσεις την καρδιά σου ρίζα πικρίας, γιατί θα βγάζεις παράπονα και θα μολύνεις πολλούς. Και αντί να δημιουργείς ευθείαν οδόν ώστε να μην εκτραπεί το χολόν, θα δημιουργείς οδό στραβή και το χολόν θα γκρεμίζεται και θα ζητήσει από σένα λογαριασμό ο Θεός. Πρόσεξε λοιπόν την καρδιά και την πίκρα στην καρδιά. Μήπως ανάμεσά σας είναι κάποιος πόρνος ή βέβυλος? Ο Θεός να μας φυλάει. Να μην το αναφέρω και το εξηγήσω περισσότερο. Αλλά και μήπως είμαστε σαν τον Ισάφ, ο οποίος ενώ είχε τα πρωτοτόκια τα περιφρόνησε. Δεν σκέφτηκε ότι είναι εκκλησία πρωτοτόκων, αλλά λέει σιγά τώρα. Τι εκκλησία είναι αυτή? Σιγά. Εκκλησία πρωτοτόκων. Καταγεγραμμένον εν τον ουρανό, εν της ουρανής. Ώστε όταν μετενόησε και εξήτησε μετά δακρύων, δεν μπόρεσε να βρει τίποτα. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, μην καταφρονήσετε τον λαλούντα από τον ουρανό. Αυτοί κατεχρόνησαν, η Παλαιά Διαθήκη, το λαλούντα επί της γης και χάθηκαν και σταύρωσαν τον Χριστό και ταλαιπωρήθηκαν 2000 χρόνια και ταλαιπωρούνται ακόμη. Μην καταφρονήσουμε σήμερα το λαλούντα προς εμάς από τον ουρανό. Μην τον καταφρονήσουμε. Μην βλέπετε σε έναν άνθρωπο, δεν μας μιλάει άνθρωπος, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει. Μην καταφρονήσουμε όλοι μας, εσείς και εγώ, το λαλούντα σήμερα από τον ουρανό, γιατί μας υπεσχέθη ότι όπως τότε εσάλευσε τη γη και τρόμαξαν όλοι και ο Μωυσής έγινε κατάφοβος και έντρομος, μας υποσχέθηκε ότι μια φορά ακόμη τώρα στις έσχατες ημέρες θα σύσει και τον ουρανό και τη γη. Όχι για ταλαιπωρία, ούτε για καταδίκη, αλλά γιατί πρέπει να μετατεθούν τα σαλευόμενα και να μείνουν τα σάλευτα. Και εγώ δεν θέλω να είμαι εκτός σαλευωμένων. Και επειδή και ο Θεός δεν θέλει να είμαι εκτός σαλευωμένων, γι' αυτό μας περνάει από την παιδεία. Γι' αυτό μας περνάει και από την ουθεσία. Γι' αυτό και από τη χριστότητά του και από την αυστηρότητά του. Γιατί θέλει να μην είμαστε από τα σαλευόμενα, που θα μετατεθούν εξάπαντος. Θα γκρεμίσουν. Όλα θα γκρεμίσουν. Πολιτικά συστήματα, οικονομικά συστήματα, κοινωνικά συστήματα, διακρατικά συστήματα, θρησκευτικά συστήματα. Όλα θα γκρεμίσουν. Μόνο ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Μόνο το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών.
και θέλω να είμαι μέσα. Δεν λέω ότι είμαστε, γιατί ξέρω τα χάλια σας και τα χάλια μου, αλλά λέω ότι θέλω να μας κάνει ο Θεός. Θα μεταθετούν τα σαλευόμενα. Δεν θα αντέξουμε όλοι. Με τη χάρη του Χριστού όμως όλοι θα αντέξουμε. Γιατί σήμερα θέλουμε και θέλουμε να υπομείνουμε την παιδεία για να είμαστε αληθινά παιδιά Θεού. Βόηθα μας όμως Χριστέ μου. Βόηθα μας την αδυναμία μας. Βόηθα μας την οπιστία μας. Βόηθα μας, βόηθα μας, βόηθα μας. Σήμερα ακούσαμε το λόγο από τον ουρανό. Αμήν αδερφοί. Εγώ τον άκουσα και φοβήθηκα και έντρομος έγινα. Γιατί με βεβαιώνει ότι πρόσεξε, τα κάνω όλα αυτά σε σένα, στη ζωή σου, την ταλαιπωρία σου, που δεν μπορείς, που δεν αντέχεις, που λυπάσαι, που κλαις, που αποκάμεις. Γιατί? Γιατί θα έρθει καιρός και ήδη είναι που θα σύσω τον ουρανό και τη γη. Γιατί πρέπει να μετατεθούν τα ασαλευόμενα για να φανερωθούν τα ασάλευτα. Που πάνω στα ασάλευτα θα φανερωθεί η δόξα. Θα δημιουργήσει την περιστερά του που θα έρθει να παραλάβει. Γι' αυτό καθώς παραλάβαμε βασιλεία ασάλευτων, ας κρατήσουμε αυτή τη χάρη του Θεού με την οποία μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό ευαρέστος με σεμνότητα και με ευλάβεια. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και πυρ καταναλυσκών. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, Κύριε Θεέ μου.